Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω, θα το αναλύσουμε αυτό. Υπάρχουν αυτό που κάνουμε εμείς και σήμερα εδώ πέρα. Και σήμερα αυτό που κάνουμε. Αλλά και αυτό που κάναμε και ξεκινήσαμε, δεν το κάναμε για να διχάσουμε. Το κάνουμε για να ενώσουμε. Και πολλές φορές μας λένε, πού απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Γιατί το έχω πει πολλές φορές. Υπάρχουν ιερείς οι οποίοι μνημονεύουν, οι οποίοι έχουν καλό φρόνημα. Ναι. Βρίσκονται μέσα στην αίρεση. Μπορεί να βρίσκονται, αλλά έχουν καλό φρόνημα και πρέπει να βοηθηθούν. Όπως και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που δεν γνωρίζουν. Εμάς ο ρόλος μας δεν είναι να έρθουμε και να πούμε είσαστε αιρετικοί, κάνετε αυτό. Όχι. Είναι να αφυπνίσουμε. Και όπως και εμείς αφυπνιστήκαμε, γιατί και εγώ μνημόνευα. Πριν τη συνοδό, εγώ το μνημόνευα τον Βαρθολομαίο. Λοιπόν. Δεν, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να δικαιολογούμε. Κατ' οικονομία τον μνημόνευα, αλλά προσέξτε. Έπρεπε όμως να το μνημονεύουμε. Γιατί? Γιατί ο 15ος κανόνας τι λέει? Όταν ο επίσκοπός σου γυμνεί την κεφαλή και όχι όταν κάνει σύνοδο, όταν απροκάλυπτα μέσα στις εκκλησίες τι κάνει? Να κηρύσει αίρεση. Ο Βαρθολομαίος λοιπόν, μιλάμε τώρα εμείς ως αγιορείτες, όχι μόνο μέσα στις εκκλησίες κηρύσει αίρεση, που πήγαινε ο Πάπας και τον έλεγε ευλογημένος ερχόμενος, αλλά πήγαινε και έκανε συμπροσευχές με τους σατανολάτρες, με τους πυρολάτρες, έλεγε ότι όλες οι θρησκείες είναι οδείς σωτηρίας, έλεγε για τον Πάπα ότι ακολουθήστε τον, είναι άξιος αρχηγός. Τι έπρεπε να κάνουμε? Τι λέει ο κανόνας λοιπόν? Ο κανόνας λέει το εξής, ότι αυτοί που διακόπτουν για αυτό τον λόγο την κοινωνία μαζί τους, με αυτούς τους επισκόπους δηλαδή που κηρύσουν αίρεση. Γιατί μερικοί λένε ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει, λέει, επιτίμιο στον κανόνα. Υπάρχει επιτίμιο και θα το αποδείξουμε. Επειδή δεν υπάρχει επιτίμιο, είναι προαιρετικός ο κανόνας. Δηλαδή, όποιος θέλει τον κάνει και όποιος θέλει δεν τον κάνει. Προσέξτε, υπάρχει επιτίμιο. Ναι, δυστυχώς. Προσέξτε, κανένας κανόνας δεν είναι δυνητικός. Όλοι είναι υποχρεωτικοί. Πρώτον. Δεύτερον, το επιτίμιο που βρίσκεται. Συγγνώμη λιγάκι. Να, περιμένετε να τελειώσω. Να τελειώσω. Πού βρίσκεται το επιτίμιο? Γιατί λένε δεν έχει. Έχει επιτίμιο. Λέει μέσα λοιπόν ο κανόνας στο δεύτερο μέρος ότι αυτοί που διακόπτουνε όχι μόνο σχίσμα δεν κάνουνε, αλλά διαφυλάσσουν απομερισμούς και σχισμάτων την εκκλησία. Του τέστην ότι αυτοί που μνημονεύουν αυτόν τον επίσκοπο κάνουνε και μερισμούς και σχίσματα. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι αυτός που σχίζει την εκκλησία δεν τον ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου. Δεν υπάρχει επιτίμιο λοιπόν. Και υπάρχει μεγάλο επιτίμιο, γιατί δεν μπορεί ο ένας να διαφυλάσει την ενότητα της εκκλησίας που διακόπτει την κοινωνία και την διαφυλάσει με αίμα. Αυτή είναι η ομολογία. Δεν είναι μόνο άξιος επένου ομολογίας, αλλά διαφυλάσει την εκκλησία από τα σχίσματα. Αυτός λοιπόν που δεν κόβει και μνημονεύει τον αιρετικό ψευδεπίσκοπο δημιουργεί σχίσμα μέσα στην εκκλησία. Τόσο απλά και όμως δεν το μπορούν να τα καταλάβουν. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν χρειάζεται ακαδημαϊκή γνώση. Πρέπει να έχεις και μια πνευματική ζωή για να το κάνεις. Και δυστυχώς όταν έρχεσαι σε αντίθεση με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι ένας απνευμάτιστος μόνο μπορεί να το πει. Και αυτό το χρησιμοποιήσανε, δυστυχώς το χρησιμοποίησε ο Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος για να μπορέσει να. Γιατί ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια αίρεση και να μην έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς και να μην μολυνόμαστε με την αίρεση, είναι να μην έχουμε κοινωνία. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε συμπροσευχή. Γιατί και άλλοι λέγανε ότι η κόκκινη γραμμή, λέει, είναι το κοινό ποτήριο. Δεν υπάρχει ούτε ένας κανόνας στην εκκλησία μας που να λέει όταν γίνει το κοινό ποτήριο τότε να κόβεται. Αντιθέτως, υπάρχουν 15 ιεροί κανόνες που λένε όταν γίνεται συμπροσευχή τότε να καθαίρεται. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή, αυτή την κόκκινη γραμμή που την έλεγε δυστυχώς και ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης ο Μακαρίτης και την έλεγε και ο Θεοδωρόπουλος και αυτή η θεωρία που είναι νεοπατερική και μεταπατερική θεωρία δεν υπάρχει. Μόλις γινόταν κήρυξη κακοδοξίας στην εκκλησία μέσα, αυτόματα οι πιστοί κόβανε την κοινωνία. Και αν δεν το κάνανε κατευθείαν, όπως έγινε με τον Ιστόριο και τον Άγιο Κύριλο που του έστειλε 3 επιστολές. Την τρίτη επιστολή τι του έγραψε? Αν σε 10 μέρες δεν επανέλθεις στην ορθόδοξη πίστη, τότε εγώ κόβω κοινωνία μαζί σου.
Οι πιστοί όμως της Κωνσταντινούπολης, μόλις ακούσαν αυτά τα πράγματα από τον Ιστόριο και από τον Επίσκοπο που ήταν μαζί, κατευθείαν κόψαν την κοινωνία. Διότι δεν μπορεί να είναι με έναν Αντίχριστο μαζί και τι να λένε, να λένε το εξής, ότι εν πρώτη μνήστητη του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση του Βαρθολομαίου, του Ιγνατίου, ον χάρισε κτλ. Και τον ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Ορθοτομεί. Εκείνη τη στιγμή λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα μπροστά στον Χριστό και δεν μπορούμε να ψευδόμαστε. Και κάτι άλλο. Θα κριθούμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε, θα κριθούμε με την πίστη αυτού που μνημονεύουμε. Η μνημόνευση του ονόματος του αρχιερέως δεν είναι ένα απλό πράγμα, δεν είναι απλώς, δεν ευχόμαστε να είναι καλά. Έχει διπλή σημασία. Η πρώτη σημασία είναι ότι ανήκουμε σε αυτή την επισκοπή που είναι ορθόδοξη και το δεύτερο ότι η πίστη του επισκόπου είναι ορθόδοξη και είναι η δικιά μας. Αν λοιπόν εμείς μνημονεύουμε έναν επίσκοπο, ο οποίος η πίστη του, όπως είναι τον Βαρθολομαίο ένα παράδειγμα, είναι τελείως αιρετική, τότε θα κριθούμε με αυτά τα αιρετικά, με αυτή την πίστη θα κριθούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και διακόψαμε την κοινωνία, γιατί αυτό λένε οι πατέρες. Η μνημόνευση είναι, η πίστη του ομολογής ότι η πίστη του επισκόπου σου είναι η δικιά σου πίστη. Υπάρχει σε πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο ρόλος μας τώρα. Θα σας πω. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Όπως είπα προηγουμένως, εμείς αυτός ο αγώνας που γίνεται εν πρώτης, τον κάναμε στους δικούς μας, τον κάναμε εμείς. Δηλαδή εμείς έπρεπε να διακόψουμε πρώτα την κοινωνία με τον Βαρθολομαίο, διότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό ή να πούμε σε κάποιους ανθρώπους κόψτε, ή ότι αυτό είναι το σωστό, αν όχι να πούμε, ας πούμε, αν δεν το κάναμε εμείς και δεν το τεκμηριώναμε Άγιο Πατερικά, ότι αυτό είναι το σωστό. Το έχουμε τεκμηριώσει και μάλιστα έχουμε γράψει και ένα πόνημα για το 15ο κανόνα, ότι είναι υποχρεωτικός και τον αναλύουμε. Τον έχουμε αναρτήσει και στην Σύναξη Ορθοδόξων Φυτών και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνατε. Όπως είπα προηγουμένως, εμείς εδώ πέρα δεν ήρθαμε να κατηγορήσουμε είσαστε αιρετικοί, είσαστε το ένα, είσαστε το άλλο. Ήρθαμε να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Ότι από τη στιγμή που μνημονεύουμε έναν επίσκοπο, είτε είμαστε ιερείς, είτε είμαστε μοναχοί, ο οποίος έχει τέτοια φρονήματα, μετέχουμε στην πίστη του που είναι πίστη αιρετική και μολυσμένη. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν να αρχίσει ένας αγώνας ορθοδόξου ομολογίας. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν. Επειδή αυτό το μέτρο λοιπόν της διακοπής μνημοσύνου μπήκε σε αχρηστία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και δυστυχώς από την τελευταία φορά που κόψανε το μνημόσυνο στον Πατριάρχη Αθηναγόρα οι Αγιορείτες και το ξαναρχίσανε αδικαιολόγητα το ξαναρχίσανε, έπρεπε από τότε να μην μνημονεύουν.